Είχαμε λοιπόν το ντεμπούτο ενός δικού μας παιδιού, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Κεραμίτσης, 17 χρονών, φόρεσε τη φανέλα της Ρώμα και πραγματικά για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. 17 χρονών, ντεμπούτο, καμπιονάτο, δεν ξέρω. Και δεν Μουρίνιο, ξέρω... Τι? Και Μουρίνιο. Και Μουρίνιο. Ναι. Άρα, ένας μπαμπάς μπορεί να αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος. Ο κύριος Δημήτρης Κεραμίτσης είναι μαζί μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Μάκη, ο Νίκος είναι, ο Δημήτρης είναι ο γιος μου. Εντάξει, ήθελα να δω, μα το θυμάσαι, ρε Νίκο, τι να κάνουμε. Τόσα χρόνια περάσαν όπως σε ξέρουμε. Εντάξει, είσαι φίλος τώρα, εντάξει, θα το δείξω, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα πέσαμε στην περίπτωση. Τώρα ο Νίκος που είναι απέναντί μου δεν ξέρει, αλλά τυχαίνει το παιδί να το γνωρίζω, γιατί παίζαμε συμπαίχτες. Όχι εγώ με τον Δημήτρη, οι γη μας παίζανε εκεί. Στο Πανό. Στο Πανόραμα, ακριβώς. Και εντάξει, μου έλεγες εσύ ότι το παιδί, άστο, θα το θέλει Ίντερ. Για Ίντερ μου έλεγες τότε κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, και τα λοιπά. Και λέω, τώρα λέω, αυτός τώρα λέω, ξέρεις πόσοι μπαμπάδες μας έχουν πει τώρα ότι θα πάει να παίξει εκεί και τα λοιπά. Αλλά το παιδί το έβλεπα, είχε 5 στοιχεία. Αλλά το να έχει τα στοιχεία και να παίξει μια μεγάλη ομάδα, η διαφορά είναι μεγάλη. Τι ακριβώς μεσολάβησε, Νίκο? Και συγγνώμη τώρα για την δικαιότητα, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε το δικαιούμε νομίζω. Λοιπόν, Μάκη, αυτό που μεσολάβησε είναι ότι αυτό που λέω και σε όλους τους φίλους μου και αγαπητούς συνεργάτες σε πράγματα που συζητάμε είναι ότι για να φτάσει ένα παιδί σήμερα να παίξει σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο όπως είναι στο καμπιονάτι και σε μια σημαντική ομάδα όπως είναι η Ρώμα, αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι να υπάρχουν συνεργάτες γύρω σου οι οποίοι να σε βοηθήσουν για να οργανώσει αυτό το πράγμα. Εμείς ακόμα και όταν είμαστε τα παιδιά με συμπαίκτες στο Πανόραμα, εμείς δεν κάνουμε μόνο την προπόνηση του Πανοράμου, κάνουμε και το μεσημέρι γυμναστήριο στο Παλέμπι Σπορ κάτω στο υπόγειο. Κάναμε και το βράδυ ατομική τεχνική σε έναν συνεργάτη, ας πούμε, ο οποίος βοηθούσε τον Δημήτρη στον Ευρωπαϊκό τεχνική του. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται, επίσης, κάναμε εργομετρικά κάθε τρεις-τέσσερις μήνες στο Γιώργο του Ζόγα, που είναι και επιστημονικός συνεργάτης και του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται δηλαδή μια επιστημονομοσύνη γύρω από τον αθλητή για να τον υποστηρίξει, έτσι ώστε η εξέλιξή του να είναι πραγματική και εικονική. Μέσω του κύριου Γιώργου, δηλαδή, βλέπαμε ότι αν όντως υπήρχε εξέλιξη. Στοπ τώρα, για να πάμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Και σου έλεγα εγώ τότε, εσύ, ακόμα και να πάνε τα πράγματα όπως είναι, το παιδί είναι μικρό, είναι 14, τότε ήταν 14 χρονών, πόσο ήταν. Ναι, πώς θα πάει να παίξει τώρα στην Ιταλία μακριά από σένα, να πάει εκεί μόνο του σε μια ξένη χώρα? Εδώ καλά-καλά τώρα οριμάζει και τα λοιπά, τα σχολεία του και τα λοιπά. Και θυμάμαι, μου έλεγες, προφανώς για να μου λέγες έτσι, είναι ότι το παιδί μαθητής είναι top και θα βρει τον δρόμο του άμα πάει εκεί πέρα, θα τον προσέξουν. Εκεί όταν πήγε, γιατί αρχικά πήγε στην έμπολη, αν δεν κάνω λάθος, πώς τον υποδέχτηκαν, πώς το λειτουργήσαν εκεί το παιδί? Και δεν μιλάω τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, μιλάω την προσαρμογή του στην Ιταλία. Άγγε, καταρχήν θέλω να πω κάτι με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Ο γιος μου στις 30 Δεκεμβρίου, 29 Δεκεμβρίου, θυμάμαι, πριν από λίγες μέρες, βραβεύτηκε καθυστερημένα μετά από 2 χρόνια ως μαθητής της 3ης Λυκείου του 31ου Σχολείου στη Θεσσαλονίκη, ως ο καλύτερος μαθητής με το μεγαλύτερο βαθμό στο σχολείο. Ναι. Το 19 και 8. Καλά θυμάμαι. Και είναι ένα κλειδοδότημα Καραγιάννη που λέγεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε πει μια περιουσία για να γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, και να μπορεί να τιμάει κάθε 2 χρόνια τους καλούς μαθητές. Άρα λοιπόν, καλός μαθητής ήταν, είναι γεγονός. Τα συνδυάζει και τα δύο ακόμα πιο δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Και τα John Hopkins, ας πούμε, τα είχε βγει τρίτο σε όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ, από ένα διαγωνισμό πανελή. Είναι ένα παιδί δηλαδή ιδιαίτερα χαρισματικό. Αλλά αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι να υπάρχει γύρω από αυτόν και από την εξέλιξή του όσον αφορά το χαρακτήρα του, τους γονείς που να επιτρέπουν στα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες. Και εμείς με τον Δημήτρη, δηλαδή, πάνε δίπλα μου και σας ακούει κιόλα, εμείς με τον Δημήτρη μεγαλώσαμε έτσι με το να συμμετέχει στις αποφάσεις. Έτσι, ένα παιδί όταν έφτασε στην Αθήνα 16 χρόνια μόνο του εδώ στην Ιταλία, είχε πάρει πάρα πολλές αποφάσεις μόνος του, έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν εδώ τελείωσε ο μόναχό του, να μπορεί να παίρνει και εδώ τις κατάλληλες αποφάσεις στον εαυτό του. Αυτό ήταν δηλαδή, αν θέλετε, το μυστικό στην εξέλιξη του Δημήτρη και αυτό που τον βοήθησε πάρα πολύ στο να επιβιώσει εδώ στην Ιταλία. Συν το ότι βέβαια ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς, γιατί
η Ίντερ ήρθε μετά, η πρώτη ομάδα που ήρθαμε στην Ιταλία για δοκιμές ήταν η Φιωρεντίνα. Όταν ξεκινήσαμε στη Φιωρεντίνα και η Φιωρεντίνα ήθελε να τον πάρει οπωσδήποτε, το αντιμέτωπισε ότι ήταν 18 χρόνια, 14 χρονών του 2018 και αναγκαστήκαμε και όταν φύγαμε από εδώ από τη Φιωρεντίνα πίσω στην Ελλάδα, το πρώτο που κάναμε τη δεύτερη μέρα δεν αντιμέτωπισε, ξεκίνησε με τον Καϊτάνο, έναν Ιταλό καθηγητή Ιταλικό στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε τα ιδιαίτερα. Α, έκανε και τα Ιταλικά. Μπράβο. Ναι. Σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης μιλάει 4 γλώσσες, είναι 2 κολαπτόμενες. Μιλάει δηλαδή πάρα πολύ καλά ελληνικά, εννοείται, είναι μετρική του. Μιλάει τα αγγλικά σαν τη μετρική του, μιλάει τα ιταλικά σαν τη μετρική του, μιλάει τα γερμανικά και μαθαίνει αυτή τη στιγμή πορτογαλέζικα και ισπανικά. Έτσι. Αυτό είναι που βοηθάει στην προσαρμογή. Κάθε βέβαια φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Έρχονται εδώ παίχτες τώρα στις ομάδες μας που δεν ξέρουν τη γλώσσα και καλοί παίχτες και τα λοιπά, αλλά τους αφήνει πίσω ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα στη μητρική τους γλώσσα. Τώρα αν το παιδί πήγε εκεί πρώτα, μπράβο του, τι να σου πω τώρα. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό. Με τον ίδιο τρόπο όπως επικοινωνούν στην Ελλάδα, έτσι επικοινωνούν στην Ελλάδα. Ήξερε τη γλώσσα, δηλαδή, και μπορούσε. Και αυτό που θέλω να πω στους γονείς για να το καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Και φανταστείτε τώρα, επειδή έχουμε και άλλα παραδείγματα εδώ που είμαι τώρα στη Ρώμη, εγώ που σας μιλάω. Τώρα λίγο στο ξενοδοχείο του γιού μας. Και δίπλα ακριβώς μένει και ένα άλλο παιδί, ας πούμε, έτσι, από μια άλλη χώρα, το οποίο δεν μιλάει τη γλώσσα. Είναι στεναχωρημένο, λυπημένο, δεν είναι χαρούμενο που είναι εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, αντίστοιχα αυτό δεν του βγαίνει και στο γήπεδο. Καλά. Όταν είσαι δηλαδή λυπημένο, γιατί δεν επικοινωνείς με το περιβάλλον, δεν έχεις μια ευχάριστη ας πούμε, καθημερινότητα, αυτό το πράγμα μετά σε δυσκολεύει και στο γήπεδο που θα πας για προπόνηση. Δεν είναι στο 100%. Αλλά γιατί δεν έχεις τη διάθεση. Να ρωτήσω τώρα λίγο για το σύστημα, πώς δουλεύετε εκεί. Προπονητής είναι ένας ο Μουρίνιο, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι στη Ρώμα και τι έχει πετύχει κτλ. Ο Δημήτρης παίζει, ας πούμε, στην Πριμαβέρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ας πούμε, ότι είναι η Β' ομάδα ή η Κάπα. Είναι η δεύτερη ομάδα της Ρώμα. Μπράβο. Πριμαβέρα είναι η δεύτερη ομάδα της Ρώμα. Ναι. Τι επικοινωνία υπάρχει μεταξύ του εκάστοτε πρώτου προπονητή που τώρα είναι ο Μουρίνιο με τον προπονητή ή με τους παίχτες, άμα θέλει, της Πριμαβέρα για να γνωρίζει τι είναι για να τους πάρει ανά πάσα στιγμή όπως και τους πήρε για να παίξονται. Δηλαδή τους βλέπεις τις προπονήσεις, τους καλείς στην πρώτη ομάδα. Πώς λειτουργεί εκεί? Από ό,τι με έχει ενημερώσει ο Δημήτρης, πόσο μάτσε ήταν για τρία ο Μουρίνιο, πόσο εθνική δεν είναι. Από ό,τι με έχει ενημερώσει ο δίπλα μου. Σε τρία μάτς που παίξανε, πήγε προσωπικά ο Μουρίνου και τα είδε. Άρα πηγαίνουν και βλέπουν και τα παιχνίδια. Έτσι πρέπει, φίλε. Και φυσικά, μετά καλούν όποιους βλέπουν από εκεί πέρα, οι οποίοι μετά συμμετέχουν στις προπονήσεις που έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ο Δημήτρης της μεγάλης ομάδας. Δηλαδή, κατά καιρούς πηγαίνει και συμμετέχει στις προπονήσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα συνεχόμενα να πηγαίνει στην πρώτη ομάδα. Μπορεί να πηγαίνει δύο μέρες, μετά πηγαίνει άλλες τρεις μέρες. Αλλά υπάρχει μια τακτικότατη επικοινωνία, φυσικά πάντα παίκτες οι οποίοι έχουν μια εξέλιξη και μια προοπτική. Έτσι, δηλαδή αξιολογούνται και πάνε, δεν πάνε όλοι, ας πούμε. Έχει κανένα δεν πάρουν εμένα, ναι. Η καθημερινότητα ενός νεαρού... Όχι, λέω από τη, από την... Όχι, λέω από τη δεύτερη ομάδα, ρε Μάκη. Ναι, αυτό λέω, εντάξει, το διαρθίζω. Αλλά δεν είναι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Κεραμίτση, η καθημερινότητα ενός έτσι νεαρού ποδοσφαιριστή σε αυτό το επίπεδο, έτσι, που δεν είναι μικρό, είναι πολύ ψηλό. Ποια είναι? Δηλαδή πώς είναι η κάθε μέρα του, δηλαδή πώς πάει η ρουτίνα του. Ή πριν φτάσει που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Όχι, εδώ, στη Ρώμη που είναι τώρα. Στη Ρώμη ο Δημήτρης επειδή κάνει προπόνηση με τη δεύτερη ομάδα ή με την πρώτη ομάδα, η προπόνηση είναι πάντα πρωινή. Ξυπνάει, ξέρω εγώ, 8 και 4 το 8.30, 9 η ώρα, 9 και 4 θα φύγει από εδώ με το λεωφορείο της ομάδος, θα τους πάνε στο προπονητικό κέντρο στην Τριγκόρια και από εκεί και πέρα. Είναι νωρίτερα, μισή ώρα, μία ώρα, δεν είναι πόση ώρα είναι νωρίς. Μία ώρα νωρίτερα από την προπόνηση πρέπει να βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο, μέσα στο γήπεδο δηλαδή, στα πολιτήρια πασφερτώσει και από εκεί και πέρα μετά κάνουν δύο μισή ώρες προπόνηση. Ακριβώς μετά την προπόνηση μετά υπάρχει το εστιατόριο στο προπονητικό κέντρο που τρώνε και από εκεί και πέρα, ξέρω, μία η ώρα, μία μισή, μία παρατέταρτο, κάπου εκεί ή θα τους ξαναφέρουν στο ξενοδοχείο, γιατί αυτή τη στιγμή μένω στο ξενοδοχείο λόγω του COVID, ας πούμε, έχει νοικιάσει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο η Ρώμα και όλοι μένουν. Ή θα πάει κατευθείαν από το προπονητικό κέντρο, γιατί το σχολείο του Δημήτρη υπεύθυνη είναι η Ρώμα. Δηλαδή
Είναι Ρώμα School, ας πούμε. Δεν είναι κάποιο σχολείο ιδιωτικό, κάποιο ιδιωτή. Είναι στη Ρώμα το σχολείο. Και από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 έχουμε σχολείο. Μάλιστα. Μετά γυρνάει από εδώ, στις 7 η ώρα είναι εδώ, 8 η ώρα τρώνε το βραδινό. Και μετά είναι ελεύθερο να κάνει, ξέρω εγώ, τι θέλει. Απέξα πλαιστέ, με του φίλου του κτλ. Ωραία, για να ολοκληρώσουμε, για να μην σε καθυστερώ, γιατί καταλαβαίνω είσαι με το παιδί. Τέλος πάντων, το παιδί προπονείται και κάνει κτλ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, η σειρά πώς πάει, μαθαίνει θα τον πάρει στην αποστολή. Πώς του το είπαν αυτό, δηλαδή, ξέρεις, του είπαν, ξέρεις, Δημήτρη, ετοιμάσου, μπαίνεις αποστολή την Κυριακή. Καταρχήν, ας πούμε, θα τον καλέσω στις προπονήσεις μεγάλης ομάδας. Ναι, έτσι. Εντάξει, λογικό. Αφού θα τον καλέσω στις προπονήσεις ομάδας, στις μεγάλες ομάδες, όταν ο προπονητής αποφασίσει ότι θα θελήσει να τον πάρει, προφανώς θα τον ρωτήσει αν είναι έτοιμος να παίξει. Ναι. Άμα και απαντήσει ο παίκτης ναι, τότε είναι στο χέρι του προπονητή για να τον καλέσει. Συνήθως αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Το παιδί. Τώρα, εγώ θυμάμαι ότι έπαιξε στο Πανόραμα, θυμάμαι ότι είχε παίξει και στον Άρη και από όσο γνωρίζω και Καλαμαριά και ΠΑΟΚ. Κάνω λάθος? Ναι. Όλοι αυτοί, πώς, ή ξέρω εγώ κάποιες άλλες ομάδες από την Ελλάδα, πώς δεν είδαν αυτό το οποίο είδαν οι ιταλικές ομάδες ή δεν θέλατε εσείς να το δουν, δηλαδή προτιμούσατε να πάει το παιδί στο εξωτερικό να δουλέψει? Εμάς η ιστορία ήταν ως εξής. Εμείς πήγαμε στον Άρη και από τον Άρη μετά πήγαμε στον ΠΑΟΚ. Εκεί στον ΠΑΟΚ γίνανε κάποια θέματα όσον αφορά για την ποιότητα του Δημήτρη και έτσι αποχωρήσαμε. Κατάλα. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε ότι ήταν μονόδρομος να πάμε στο εξωτερικό και ο γιος μου κατά κύριο λόγο και εγώ είπαμε ότι θα πάει στο εξωτερικό και ήμασταν αποφασισμένοι ότι θα πάμε στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε 14 χρόνια να μας θυμάσαι, ήμασταν στον Πανόραμα γιατί έπρεπε και στην ανδρική ομάδα να θυμάσαι. Ναι, ναι, έπρεπε να πάρει γιατί παιχνίδια να είναι σε τέτοιο κατάσταση. Ναι. Επειδή το ανταγωνιστικό επίπεδο δεν θα ήταν το ίδιο μετά, έτσι έπαιζε ο Δημήτρης και στη μεγάλη ομάδα του Πανοράματος και βοηθούσε και στα ακαδημαϊκά, αλλά πήγαινε, έκανε προπόνηση με τη μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Η προπόνηση ήταν με τη μεγάλη ομάδα και τα έπαιζε παιχνίδια στη μεγάλη ομάδα. Έτσι μετά πήγαμε την άλλη χρονιά στο Θερμαϊκό Θέρμης και στο τέλος πήγαμε στην Κρίνη γιατί στο Θερμαϊκό μας ήταν 4-5 μήνες και άλλους 4-5 μήνες στην Κρίνη και εφόσον τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με όλη αυτή την επιστημονική υποστήριξη που σου είπα ότι δεν κάναμε μόνο την προπόνηση στον ουράνο, κάναμε και το μεσημέρι ενδυνάμωση στο παλέτι σπορο κάτω στο υπόγειο, βάρη. Κάναμε το μεσημέρι απόγευμα ακόμα στο Πανόραμα και το βράδυ κάναμε και ατομική τεχνική βελτίωση. Δηλαδή όλα γίνανε πολύ πολύ δουλειά σε συνεργασία με τον κύριο Ζόγα που αξιολογούσε τα προγράμματα και ένα που θέλω να πω είναι ότι ο συντονιστής όλης αυτής της προσπάθειας ήταν ο Γιάννης ο Ισπυρλίδης, ο οποίος θα το θυμάστε πάνω ήταν 20 χρόνια στις Ξάνθης. Ναι. Ήταν μετά στον Αστέρα 20 χρόνια στην Ξάνθη, ένα χρόνο στον Αστέρα, δύο στον Αργοστή. Ναι, το ξέρω τώρα. Και είναι και καθηγητής στα ΤΕΦΑ, δηλαδή δεν έχει μόνο την επαγγελματική γνώση, αλλά και την επιστημονική γνώση. Είναι καθηγητής στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής. Αυτό συντόνιζε όλη την προσπάθεια του Δημήτρη μαζί με τον κύριο Σγόγκα, με τις επιβαρύνσεις, πόσο πρέπει να κάνει, πόσο δεν πρέπει να κάνει. Ο Δημήτρης όταν έτρεχε, δηλαδή έτρεχε με παλμογράφο, δηλαδή έπρεπε να τρέχει με 158 στιγμούς. Ναι, με τα πόλα, τα συστήματα και με αυτά, ναι. Έπρεπε να κάνει ανοίγματα, δηλαδή η δουλειά που έγινε όλα τα χρόνια στο Δημήτρη ήταν άκρως επιστημονική. Και ήταν πάντοτε τεκμηριωμένη από τον κύριο Γιώργο ότι εξελισσόμασταν. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα στην τύχη ότι έγινε μέχρι εδώ. Ήθελε αυτό, λοιπόν, λοιπόν εγώ να σε ευχαριστήσω. Τους γονείς, ναι. Αυτό που λέω, συμβουλεύω τους γονείς Μάκη είναι αν μπορούν να βρουν επιστημονικούς συνεργάτες κατάλληλους που μπορούν να τους συμβουλεύσουν. Στα συνεργασία πάντοτε με ενεργοφυσιολόγο. Καλά, ανοίγεις τώρα μια μεγάλη συζήτηση γιατί όλοι έχουν υποτίθεται τους καλύτερους και όλοι πιστεύουν και κάποιοι δίνουν και φρούδες ελπίδες στους γονείς και μάνατζερ και αυτά και τα λοιπά. Άστο τώρα, είναι ολόκληρη συζήτηση. Ένα τελευταίο που θέλω να πω πριν κλείσεις γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ έχω όσο θέλω να θες. Θέλω να ενημερώσω τους γονείς ένα πράγμα. Να μην μπουν ποτέ σε δύσκολους δρόμους όταν θα βρουν ανθρώπους μπροστά τους οι οποίοι θα τους πούνε δώστε με 5 χιλιάρια για να σπάω το γιο σας κάπου να δοκιμαστεί. Εμείς πήγαμε σε 10-15 ομάδες και δοκιμαστήκαμε, δεν πληρώσαμε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Σε ευχαριστώ οι πολύ που το λες οποίες... αυτό γιατί τα λέω εγώ και γίνομαι κακός με κάποιους, ναι. Οι ομάδες που είναι σοβαρές και σε αυτές μόνο μπορείς να πας, ζητάνε οπωσδήποτε την εξουσιοδότηση
από την ομάδα που παίζει στην Ελλάδα, π.χ. από το Πανόραμα. Είτε πολύ, πολύ μια ασφάλιση. Ναι. Τότε... Ναι. Και όχι, όχι. Εξορθιωτώτηση χωρί να δεν μπορεί να. Ναι, ναι. Εμεί είχαμε τον Βαγγέλη τον Πίλια μα θυμάσαι εκεί. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Πίλια στην εξορθώτηση και έτσι μπορούσαμε να πάμε. Ξέρω εγώ, είχε πάει στην Κάλια, δεν ξέρω πώ θα πάει. Χωρί την εξορθώτηση δεν μπορεί να πα πουθενά. Ναι, το ξέρω και γιατί υπήρχε και. Δεν πληρώνει τίποτα. Και δεν πληρώνει τίποτα τώρα. Γιατί έχω ακούσει κάτι παραδείγματα μέχρι που ήρθαν κάποιοι άνθρωποι. Αγαπητή κατά τα άλλα και μου λέει: Δώσε 5.000 και πα σε παιδί με εκεί. Ναι, ναι, καλά. Ναι, ναι. Πρώτα πρέπει να στείλει ένα βίντεο, να στείλει κάτι, να το δουν, να το αξιολογήσουν, να ακούσουν τη γνώμη σου και τη δικιά σου είναι. Και εφόσον του έχουν εμπιστοσύνη, τότε σου ανοίγει το δρόμο και σου λέει: Θέλω το παιδί να το δούμε. Δεν μπορεί να πα σε ένα παιδί δηλαδή με δυο αριστερά παπούτσια. Αυτό του λέω όλου του φίλου μα. Ότι άμα πα ένα που δεν ξέρει μπάλα, που είναι μέτριο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό ο επαγγελματία να ξαναπάει σε αυτή την ομάδα. Άρα πώ τον εμπιστεύεσαι και το δίνει σε 5.000. Άρα και οι γονεί πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαροί και να καταλάβουν ότι με τα λεφτά δεν γίνεται. Έτσι, με τα λεφτά να πληρώνει τον κύριο Ντόκατο. Αν είναι τον κύριο Στυρλίδη, να πληρώνει τον κύριο Βλάχο που είναι ένα άλλο κύριο που κάνει επιστημονική δουλειά και στην πόλη. Αυτό που είναι στην Καλαμαριά, λε. Ναι, αυτό δεν λέμε. Ετοιμάζει τον επόμενο, ετοιμάζει τον επόμενο ο Βλάχος, τον ετοιμάζει. Όχι το γιο μου, το βαφτισιμιό. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είναι μεγάλη περηφάνεια και για μένα σαν Έλληνας, ας πούμε, να βλέπω Ελληνάκια παιδιά να... Μιλάω για το γιο του Μαρτσέλο, μιλάω που τον έχω βαφτίσει. Γι' αυτό είναι το. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, να σου πω. Μισό λεπτό λίγο. Το έλεγε ο Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο, ναι, αυτό με έβαζε το τρυπάκι του τεμετομικού. Άρα αυτό θα παίξει έξω. Λέω ρε, εσύ το λέω. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Λέω ρε, εσύ δεν το βλέπει. Λέει έχει το κορμί, έχει το αυτό, το να τ' άλλο. Θα τα μάθει τ' άλλα. Τον πάρουν, λέει, τον βάλουν να τα μάθει. Λέει. Τέλος πάντων, δικαιώθηκε. Ο Μάκης ήταν από αυτούς που έκανε φασαρία, κύριε Νίκο, στους προπονητές και στους διαιτητές όταν έπαιζε ο γιος του, ή ήταν από αυτούς που καθόταν στη γωνία και δεν έγινε τίποτα. Στο γήπεδο. Ο Μάκης είναι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Όχι! Άκου τι έχει γίνει με τον Νίκο, τώρα το θυμάμαι. Άκου, είμαστε μαζί, τώρα το θυμηθήκα. Όχι, με τον Νίκο μαζί ήμασταν. Μιλούσαμε, αλλά μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε για τον αγώνα. Θυμάσαι κάπου στα διαβατά παίζαμε, όχι στα διαβατά, στο. Στο αστυνομικό τμήμα εκεί, στη Μοναστηρίου. Okay, ναι. Ωραία. Και μιλάμε εμείς τώρα. Ναι, και μιλάμε, αλλά μιλάει τώρα, ξέρεις, είναι λίγο παθιασμένο. Μιλάμε μεταξύ, όπως μιλάμε έτσι, έτσι μιλούσαμε μεταξύ μας. Αλλά είμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο εκεί, ναι. Γιατί είχε λίγο σκιά. Και κάποια στιγμή μας αποβάλλει ο διαιτητής. Λέει, βγείτε έξω, λέει. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, ούτε σχοληθήκαμε μαζί σου. Τι ζόρι τραβάς, λέω. Ναι, μάλιστα. Τότε θυμήθηκα, έχεις δίκιο. Ωραία. Καλή συνέχεια, Νίκο, να το χαίρεσαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Μάκη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Εγώ. Πολλά φιλάκια από τον Δημήτρη έχετε. Έγινε. Γεια σου, Δημητράρα. Καλό βράδυ.